Πού πάμε τώρα? Πάμε να βγούμε εκτός Κρήτης, πάμε να βγούμε εκτός Ελλάδας, πάμε στη Σικελία. Μία είδηση που παίζει πολύ την τελευταία εβδομάδα, καθώς επαναπατρίζεται ένα θράψμα της Ζωφόρου του Παρθενώνα, το οποίο βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Παλέρμο της Ιταλίας. Και γι' αυτό το λόγο, για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, θα μιλήσουμε με τον κύριο Χαράλα Μποτσολάκη, είναι πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Σικελίας, Τρινακρία. Να τον ευχαριστήσω πολύ. Κύριε Τσολάκη, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Και καλησπέρα στους ακροατές σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Τα έχουμε ξαναπεί εκεί με τα μέλη του συλλόγου σας για ακόμα μία φορά. Είναι πολύ όμορφη αυτή η επικοινωνία. Έχετε ένα δραστήριο σύλλογο και σας αρέσει και η εξωστρέφεια και η κινητικότητα και οι δράσεις. Υποθέτω έχετε μπει τώρα και σε μία κανονικότητα, έτσι δεν είναι? Ναι, τώρα πια ναι. Έχουμε φτάσει στην Ιταλία σχεδόν 80% των εμβολιασμένων, των πλήρης εμβολιασμένων, οπότε έχει ηρεμήσει κάπως η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να εστιάσουμε λίγο στην εξέλιξη που αφορά το θράσμα της Ζωφόρου του Παρθενώνα που βρίσκεται στο Παλέρμο και θα έρθει, αν δεν κάνω λάθος, για 4+4 χρόνια. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που το θράψμα γυρνάει στην Ελλάδα. Το 2008 είχαμε καταφέρει τότε να ευαισθητοποιήσουμε εδώ τους διάφορους αρμόδιους. Και το θράψμα είχε έρθει για τα εγγένεια του μουσείου της Ακρόπολης. Το προβλέπει και η Ιταλική νομοθεσία, διορθώστε με. Πώς? Και η Ιταλική νομοθεσία προβλέπει αυτές τις μετακινήσεις με ανταλλαγή ιστορικών κειμηλίων. Ναι, ακριβώς. Μόνο που η διαφορά εδώ είναι ότι η ελληνική θέση, η θέση μας είναι ότι το θράψμα δεν ανήκει στον Ιταλικό λαό, αλλά στον ελληνικό λαό. Οπότε με τον δανεισμό εμείς υπονομεύουμε κάπως την πάγια θέση της Ελλάδος, η οποία είναι η επιστροφή, η οριστική επιστροφή των μαρμάρων στον ιδιοκτήτη τους, που είναι ο ελληνικός λαός. Με το δανεισμό δημιουργείται κάποιο πρόβλημα, γιατί είναι σαν να αποδεχόμαστε την ιδιοκτησία αυτού του θράψματος από τον από τους Ιταλούς. Οπότε κάπως μας βρίσκει χλιαρούς εμάς αυτή η... Ναι, μεν αλλά, ναι, μεν να επιστρέψει, αλλά ο δανεισμός κάπου δημιουργεί... Ο δανεισμός δημιουργεί παρερμηνίες. Αυτό το πρόβλημα. Ο σκοπός μας είναι να γυρίσει πάντα, για πάντα, το μάρμαρο στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο φυσικά μιλήσαμε... Είναι σημαντικό να σας πω ότι από την ίδρυση της κοινότητας ίδρυσε μια επιτροπή επιστροφής των μαρμάρων, αυτού του μαρμάρου αλλά και του άλλου που βρίσκεται στο Βατικανό, στην οποία παίρνουν μέρος διάφορα πρόσωπα σημαντικά της ιταλικής κουλτούρας. Και προσπαθούσαμε πάντα να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και τους αρμόδιους φυσικά για την ηθική πλευρά του ζητήματος, η οποία είναι η οριστική επιστροφή του μαρμάρου στην Ελλάδα, μια και ανήκει στον Παρθενώνα, στον ελληνικό λαό. Έτσι ώστε να αλλάξει η νομοθεσία, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το θράψμα είναι η ιδιοκτησία του Ιταλικού κράτους. Πρέπει με νόμο να αποποιηθεί την ιδιοκτησία του Ιταλικού κράτους για να μπορέσει να το δωρήσει πια στην Ελλάδα, να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα. Όπως είναι τώρα τα πράγματα, το θράψιμο μπορεί να πάει μόνο με δανεισμό, γιατί είναι μέρος του Ιταλικού πολιτισμού. Αναφορικά με την ιστορία του, να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, το θράψιμο αυτό στις αρχές του 800, όταν ο Έλγιν έκλεψε τα μάρμαρα από τον Παρθενώνα και τα πήγαινε στην Αγγλία, το καράβι του έμεινε για τις συσκευές στη Σικελία, στο Παλέρμο, στο λιμάνι του Παλέρμου. Ναι. Και ο Έλγιν ήταν φιλοξενούμενος από τον τότε πρόξενο, τον Βρετανό πρόξενο στο Παλέρμο, που λεγόταν Φάγκαν. Ο Φάγκαν ήταν ένας άλλος κλέφτης, ο οποίος μάζευε αρχαιότητες από τη Σικελία και είχε κάνει μια δικιά του συλλογή, και σε αυτήν ο Έλγιν του δόρισε για αυτό το κομμάτι, που είναι ένα κομμάτι από το πόδι της θεάς Αρτέμιδος. Το 1820, το Πανεπιστήμιο του Παλέρμου, όταν πέθανε ο Φάγκαν, αγόρασε όλη τη συλλογή του. Και είναι σημαντικό να σας πω ότι μέχρι το 1920 αυτό το θράψμα θεωρούνταν μέλος, θράψμα γάλματος που προερχόταν από την αρχαία ελληνική αποικία Τίνταρης, που είναι ανατολικά του Παλέρμου.
κοντά στη Μεσίνη. Δηλαδή μέχρι το 1820 για ένα πλέον αιώνα αυτοί νόμιζαν ότι ήταν, προερχόταν από τη Σικελία. Μετά καταλάβανε ότι ήταν μέρος του Παρθενώνα. Αλλά έμεινε εδώ και 200 χρόνια στην ουσία, είναι στο Μουσείο Σαλίνα. Εμείς από τότε που ιδρύσαμε αυτή την επιτροπή, κάθε φορά που αλλάζει ο υπεύθυνος πολιτισμού περιφερειάρχης... Κάνετε κρούση. Ναι, όχι, στέλνουμε επίσημη επιστολή με την οποία ζητάμε την επιστροφή του αγάλματος. Υπάρχει απάντηση. Το 2020, όταν άλλαξε ο νυν, όταν ανέλαβε καθήκοντα ο νυν υπεύθυνος, του στείλαμε πάλι και σε αυτόν την επιστολή και αυτός μας απάντησε άμεσα. Μας είπε ότι συμφωνεί απόλυτα, γιατί και οι Σικελοί έχουν ίδια προβλήματα με εμάς. Ναι. Έχει πει, για παράδειγμα, το άγαλμα, ένα άγαλμα της Αφροδίτης από τη Μοργαντίνα και βρίσκεται σε ένα μουσείο στην Καλιφόρνια. Και αυτοί ζητάνε την επιστροφή του, γιατί είναι κλοπημαίο φυσικά. Οπότε έχουν και αυτοί τα ίδια προβλήματα και γι' αυτό είναι πολύ ευαισθητοποιημένος. Οπότε λένε, ας γίνει μία αρχή, να δώσουμε το καλό παράδειγμα με κάπου που μπλεκόμαστε, προκειμένου να υπάρξει και μία συνέχεια. Ακριβώς. Οπότε ο σκοπός είναι τώρα, το 4x4 μας βλέπει χλιαρούς από μια μεριά. Από την άλλη πιστεύουμε ότι αν από την ελληνική πλευρά συνεχίσουν οι διαβουλεύσεις, μέσα σε αυτό το χρόνο να μπορέσουμε να αλλάξουμε τον ιταλικό νόμο πάνω σε αυτό το τραύμα για να μείνει το τραύμα για πάντα στην Ελλάδα. Να την ίδια ώρα... Δηλαδή, όπως γύρισε την άλλη φορά. Προβλέπεται δάνειο και της χώρας μας στην Ιταλία, σωστά? Ναι, αυτά είναι μπαίνει στο πλαίσιο των κανονικών δανείων που γίνονται μεταξύ μουσείων. Δηλαδή ένα μουσείο δανείζει κάτι και παίρνει σαν ως αντιδάνειο κάτι άλλο. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή η επιστροφή του μαρμάρου. Σωστά. Κύριε Τσολάκη, εγώ προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, παρακολουθούμε το θέμα, περιμένουμε τις δικές σας πρωτοβουλίες και μακάρι να έχουμε και εξέλιξη και σας τιμά ιδιαίτερα αν έχουμε εξέλιξη πάνω στο θέμα που αφορά όλους τους Έλληνες. Βέβαια. Και εμείς αυτό περιμένουμε και αυτό ελπίζουμε, αλλά αυτή τη φορά ίσως τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιέπαινη προσπάθεια των ανθρώπων εκεί και μακάρι να έχει αίσια κατάληξη. Λοιπόν,